Δεν βγαίνει ο Ζήσης στον αέρα, δεν ακούγεται ο Ζήσης. Ένα-δύο. Είμαστε καλά. Τεστ. Ένα-δύο. Όχι, τίποτα, ένα-δύο. Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρεις ξεκόλα. Γενικά με τον ήχο σήμερα, ε. Ρε γλέντια. Άσπρο πάντο. 3, 2, 1. Είναι τέλειο. Σαρδέλα με μπανάνα, θα σέβεστε. Γάλα. Καλά, έβγαλε σάπιο. Είναι σαν να έβαλα μπαταρία στη γλώσσα μου και να την έρωσα. Αλκαλική, η οποία έχει σκουριά. Αυτό έχει σκουριά μέσα. Sorry, θέλει να πίνει το γάλα του τέτοιο ώρα. Ωραία, φίλε, το αλάτι αυτή τη στιγμή πραγματικά. Άμα πάθε έφραμα σήμερα. Εγώ καταστράφηκα με το παπάσκο. Και το χάπι του, αν μπορείτε να φέρετε και το χάπι του μαζί με το γάλα. Εγώ θα πεθάνω τώρα. Σαρδέλα με μπανάνα, θα σέβεστε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μακαλιάς και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Garage. Απόψη μας καλεσμένη είναι η υπέροχη Τζοάν και εγώ. Παρουσιαστής σας όμως για απόψε είναι ένας απίστευτος κωμικός που μας κάνει να γελάμε όχι τόσο με τα δικά του αστεία αλλά με την προσπάθειά του να μας κάνει να γελάσουμε. Κυρίες και κύριοι, παρουσιαστής σας για απόψε ο μοναδικός Ζήσης Ρούμπο! Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στον Garage, Δημήτρη. Κάτι είπες τώρα για μένα. Θα ήθελα να σου απαντήσω, αλλά δεν έχω κάτι να σου πω, οπότε απλά θα σου κρατήσω μουτράκια. Όμως εμείς εδώ, οι υπόλοιποι, θέλω να κάνουμε λίγο χαμό! Αυτό είναι το Garage που όλοι ονειρευτήκαμε και όταν λέω όλοι, εννοώ κυρίως εμένα. Άλλη μια εκπομπή, άλλο ένα Σάββατο που θα τα πούμε με εξαιρετικούς υπερταλαντούχους καλλιτέχνες. Γι' αυτό χωρίς άλλη καθυστέρηση περνάω στην πρώτη μου καλεσμένη. Μπήκε στα ευρωπαϊκά charts με το πρώτο της τραγούδι, κέρδισε το The Voice του 2020 και κανείς δεν ξέρει με τι μαλλί θα μας εντυπωσιάσει σήμερα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τζοάν! All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. So real, and never do what you say. I never hear ya, and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has run from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. We just bought a little empty pie for the fun the people had a night. Late at night on it, hostility, timid smile and pause to free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arm and chased and home. Oh, good children to the door. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has run from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. Look, my in my sobriety. Mm-hmm.
turns him upside down. All the corners on my mind. She walks as if they're crowds. Feel the danger in her eyes. She could have anybody. She knows that, she knows that, don't you worry. She could have anybody. She knows that, don't you worry. Some people call her lioness. I should have known she's ruthless, girl. I never thought for such a killer like you. Like you. Some people call her lioness. I should have known she's ruthless, girl. Still don't know what you've done. You'd wish you end up on the ground. She could have anybody. Oh, she knows that, don't you worry. She could have anybody. Yeah, she knows that, don't you worry. Some people call her lioness. I should've known. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ και που σε γνωρίζω. Ένα χειροκρότημα, Τζοάν. Wow, τι φωνάρα είναι αυτή. Έχω μάθει ότι αλλάζει το μαλλί σου πάρα πολύ συχνά. Okay. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και θέλω να σου πω ότι το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό. Που τα αλλάζω, θες κι εσύ. Θέλω και το κάνω σταδιακά, αλλά πολύ πιο αργά λόγω του επαγγέλματος δεν μπορώ να αλλάζω. Το κάνω πολύ αργά, αλλάζω τους κροτάφους μου. Ναι, γιατί θα έλεγα τι μπορείς να πηγαίνουν προς Βέρκο. Εντάξει. Πάω, θα γίνω Wolverine, δεν ξέρω. Βέρκο και στις καλύτερες οικογένειες. Το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά και θέλω να μου πεις πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου. Λοιπόν, από πάρα πολύ μικρή μου άρεσε η μουσική. Δηλαδή, ασχολούμουν, μάθαινα μόνο μου κιθάρα, τραγουδούσα, αλλά πιο πολύ σαν χόμπι. Δηλαδή, δεν το δούλευα και πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ για μένα, για αυτοέκφραση. Αυτοδιδάκτα, δηλαδή, μόνο σου έβλεπε, α πούμε. Ναι, ναι. Wow. Καλά, μην φανταστείτε και του βέβαια τώρα τα κόρτα έπαιζα. Όχι, wow. όχι. Πολύ κλασικά έτσι πράγματα. Και ο μπαμπάς μου ήξερε πολύ καλή κιθάρα, οπότε και αυτό είχε βοηθήσει. Μετά κάποια στιγμή γνώρισα έναν πρώην μου, ο οποίος έπαιζε μουσική στο δρόμο, που ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης. Like. Και με είχε βάλει να τραγουδήσω, εντελώς τυχαία, έτσι κάπως είχαμε συζητήσει. Και μετά ξεκίνησαμε να βγαίνουμε και με πούσαρε πολύ προς από το δρόμο. Δηλαδή, εγώ το είχα σαν φιλοδοξία, αλλά σαν κάτι λίγο έτσι ένα άπιαστο όνειρο. Δεν θα γίνει και ποτέ, δεν πειράζει. Δεν θα γίνει και ποτέ το όνειρο. Ας γίνουμε ψυχολόγοι. Όντως. Να λύσουμε και τα δικά μας ψυχολογικά. Και ξαφνικά από εδώ δεν το έχω, ξαφνικά.
πρώτο σου τραγούδι ευρωπαϊκά τσάρτ. Βγήκε καλά το Twist in the Sobriety, πήγε πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα. Twist in my sobriety. Θέλω να σου πω γι' αυτό ότι εγώ αυτό το τραγούδι... Το άκουγες όταν ήσουν μικρός. Το άκουγα σε κασέτα στο Walkman μου το 1988 όταν είχε πρωτοβουλία. Όταν βγήκε. Ναι. Πόσο ήσουν εσύ το 88? Πλην κάτι, γιατί δεν είμαι και καλή στα μαθηματικά. Πλην κάτι. Πες μας για αυτήν την εμπειρία. Τι έγινε, τι πρώτο τραγούδι, μπαμ. Το Voice βοήθησε πολύ, οπότε... Νικήτρια του Voice 2020. Ναι, οπότε ο κόσμος νομίζω περίμενε κάτι από μένα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο που μόλις είχα βγει. Οπότε και αυτός πιστεύω ότι συνέβαλε. Αλλά το απίστευτο είναι ότι, και διόρθωσέ με, πήρες μέρος στο The Voice κατά λάθος. Κάτι... Ναι, φίλο, κατά λάθος. Τι έγινε. Ήμασταν με μια φίλη. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος που εγώ ήμουν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Ήταν καραμπινάτη κατάθλιψη. Και είμαι στο σπίτι μιας φίλης μου και κάναμε καραόκι και μου λέγανε «Α, δεν πας στο Voice». Λέω «Εγώ να πάω στο Voice, Παναγία μου, τηλεόραση τέτοια, θα πάθω κρίση πανικού με το που πατήσω το πόδι μου εκεί πέρα». Μου λένε «Μπλα, μπλα, μπλα, όχι». Λέω «Δεν υπάρχει περίπτωση, ντρέπομαι». Και αυτή ανεβάζει ένα βίντεο στο Instagram και την επόμενη μέρα το πρωί της έχουν στείλει μήνυμα από την παραγωγή άμα θέλουν να δηλώσουν. Όντως! Ναι. Ανέβασμα και hit. Ναι, και ήταν πολύ άκυρο και λέω «Εντάξει, ξέρω εγώ». Λέω «Πολύ καρμικό είναι». Δεν αφήνουμε. Λέω το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να μην περάσω. Και το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Έγινε! Έγινε, ναι. Οπότε. Απίστευτο. Ευτυχώς τις ευκαιρίες που έρχονται μπροστά μας πρέπει να τις αρπάζουμε. Εξαιρετικό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Τζοάν. Κόρη ηθοποιών, έτσι. Ναι. Παπά σου Λάζαρος Γεωργακόπουλος, μαμά σου Μαρία Κασιλιαδάκη, νονά σου Λιδία Φωτοπούλου. Ναι, βεβαίως. Έχεις κάνει και θέατρο μικρότερη. Καλά, θέατρο. Εραστεχνικά. Σχολικές παραστάσεις. Οι καλύτερες. Φοβερές, από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, σχολικές παραστάσεις. Σε κέρδισε το τραγούδι. Okay. Αλλά έχεις παίξει και στα νούμερα του Φίβου. Ναι. Okay, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ήταν τέλεια, εντάξει, όλα τα παιδιά ήταν φανταστικά. Ναι. Ο Φίβος είναι απίστευτος άνθρωπος. Είχε φοβερή ενέργεια, πολύ αγάπη, έτσι, ένα κλίμα. Τέλεια εμπειρία, φανταστικό. Λοιπόν. Οπότε έχεις σκεφτεί να τα συνδύαζες όλα αυτά σε κάτι, ας πούμε, όπως ένα musical? Το έχω σκεφτεί. Μου άρεσε πολύ το musical. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό γιατί. Εντάξει, χορεύεις, τραγουδάς, πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε ό,τι κάνεις. Ναι. Ο χορός μου αρέσει πάρα πολύ, τον λατρεύω. Και εγώ. Είναι ένα έργο, είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι. Χάνει λίγο το προσωπικό στοιχείο για μένα. Σωστά, δηλαδή, κατάλαβα. Όταν κάνεις τη μουσική σου, είναι κάτι πιο δικό σου. Αγαπημένο musical. Το Wicked. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια. Okay. Σε βλέπα. Πιστεύεις σε γουριά? Ξέρω ότι έχεις βάλει wallpaper ένα κόκορα πριν μπει στο The Voice. Το ξέρεις αυτό. Το έχω κρατήσει ακόμα, υπάρχει. Τώρα έχει αλλάξει τυχαία γιατί για κάποιο λόγο το κινητό μου αλλάζει μόνο το wallpaper. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ωραία, θα κάνω την προφανή ερώτηση. Γιατί κόκορα? Γιατί μου είχε πει τότε ο μπάς μου ότι του είχε πει ένας Κινέζος γκουρού ότι είναι για καλό Feng Shui. Εγώ το έβαλα. Λοιπόν, έκανες μια προσπάθεια για Eurovision. Ναι. Τέλεια. Ωραία εμπειρία. Θα ξαναπροσπαθούσα σίγουρα. Αυτή κάποια στιγμή θα ήθελα σίγουρα να πάω. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και μια πολύ ωραία εμπειρία. Και γενικότερα είναι πολύ όμορφο το να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει ως κέντρο, ως πυρήνα, ας πούμε, τη μουσική. Ναι. Και είναι πιο πολύ μια γιορτή. Εντάξει, άσχετα με το τι συμβαίνει στο τέλος, δεν υπάρχει, αισθάνομαι, όντως ένας πραγματικός ανταγωνισμός μέσα σε αυτό. Είναι περισσότερο γιορτή, ακριβώς αυτό. Είναι... Και προφανώς βλέπεις κιόλας στην Eurovision, έτσι, ναι, παρακολουθείς. Είναι η φάση, κάνετε με την παρέα, μαζεύεστε, βλέπετε τραγούδια, ναι, σχολιάζετε. Ειδικότερα όσο ήμουνα και ακόμα πιο μικρή, το κάναμε και πολύ, έτσι. Τέλειο. Αυτό νομίζω είναι και το νόημα. Τέλεια, άκου να δεις. Περνάω καταπληκτικά. Να σου πω, αν δεν το ξέρεις, νομίζω το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις, θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι δυο μας. Κάτι έχω ακούσει. Αλλά πριν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε άλλη μια φορά, Τζοάν, με ένα μεγάλο χειροκρότημα! Κουλ μετάβαση! Cruising down a heart-shaped highway, God
Βάσει κι όλο το βράδυ δεν κοιμάσαι. Όταν δεν είμαι εγώ, πώς το κάνεις αυτό? Στο έχω ξαναπεί και δεν θυμάσαι. Εύχω κι ανησυχώ, δεν σ' αφήνω λεπτό. Γιατί μέσα μου αναμένει, υπάρχει φλόγα. Κι αν το κάναμε σε λίγο, θέλω πάλι να σου πω τι νιώθω, δεν υπάρχουν λόγια. Λίγο να με καταλάβαινες, μακάρι. Έχω μιλήσει στο φεγγάρι να σε προσέχει όλο το βράδυ. Μέχρι να κλείσουν τα μάτια σου, μωρό μου, μέχρι ο ύπνος να σε πάρει. Ακόμα κι αν η γη σταματήσει, αν ο ουρανός μαυρίσει, ακόμα κι αν ο ήλιος σβήσει, εγώ θα σου έχω αγάπη και πάλι. Ακόμα κι αν εσύ με μισήσεις, αν με βαρεθείς και μ' αφήσεις, ακόμα κι αν δεν βρίσκουμε λύσεις, εγώ θα σου έχω αγάπη και πάλι. Έχω το πόδι μου στο γκάζι, μηχανή και το κεφάλι μου ουρλιάζει. Τα δάκρυά σου πέφτουνε στο μαξιλάρι. Δεν ξέριξε τα μαλλιά σου απ' το περβάζι. Άσε με να ανέβω, πια δεν μ' αγαπάς, δεν το πιστεύω. Για σένα με το θάνατο πορεύω, το μυαλό μου θολωμένο. Βάρος στην καρδιά με πληγωμένος, μα σε πληγώ σαν πηδίο και το ξέρω, ναι. Για πάντα σε δικιά μου, δεν είμαι ο εαυτός μου όταν είσαι μακριά μου. Σου, πάνω από το κρεβάτι σου θα δω να σε σκεπάσω. Έχω μιλήσει στο φεγγάρι να σε προσέχει όλο το βράδυ. Έχει να κλείσουνε τα μάτια σου, μωρό μου, μέχρι ο ύπνος να σε πάρει. Ακόμα κι αν η γη σταματήσει, αν ο ουρανός μαυρίσει, ακόμα κι αν ο ήλιος σβήσει, εγώ θα σου έχω αγάπη και πάλι. Ακόμα κι αν εσύ με μισήσεις, αν με συγχαθείς και μ' αφήσεις, γιατί θα σε έχω ανάγκη και πάλι. Ακόμα κι αν η γη σταματήσει, αν ο ουρανός μαυρίσει, ακόμα κι αν ο ήλιος σβήσει, εγώ θα σου πω αγάπη και πάλι. Ακόμα κι αν εσύ με μισήσεις, άμα βαρεθείς και μ' αφήσεις, ακόμα κι αν δεν βρίσκουμε λύσεις, εγώ θα σου πω αγάπη και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν. Όχι, δεν τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι που σου είπα πριν. Ελπίζω να μην είναι γνώσεων, γιατί θα γίνω ρεζίλη τώρα, πολύ άσχημα. Όχι. Κοντά περίπου. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων, εντάξει. Αλλού... Λέγεται μην το σκέφτεσαι. Ωραία, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και πρέπει Λεράκια να πάρει. Φάση. Θα πρέπει να απαντήσεις όσες πιο πολλές μπορείς μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Χωρίς να σκέφτεσαι. Ένα λεπτό. Θε να μου πει κάτι έστω ενδεικτικά για να ξέρω εγώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Okay. Το έχουμε? Το έχουμε, αυτό, ναι. Αλλά πολύ πιο δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Το αγαπημένο σου τραγούδι. Δεν έχω αγαπημένο. Το Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Αγαπημένο επεισόδιο από τα φιλαράκια. Αυτό ξέρω, που... Είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτό που... που πήγαν στο Las Vegas. Όχι, που πήγαν στο Las Vegas. Οι Μπαχάμες. Με το μαλλί που ζητήσατε και μαλλί. Τέλειο. Αγαπημένος χαρακτήρας Κωνσταντίνου και Ελένης. Ελένη. Πώς διώχνεις το άγχος πριν από live? Από ό,τι βλέπω δεν το διώχνεις. Το είπαμε μαζί, πιάσε κόκκινο. Ποια σειρά είδες τελευταία? Δεν θέλω να το πω. Δεν λέγεται. Δεν θέλω να το πω. Παιδιά, βλέπω το πάρτι για κάποιο λόγο. Τέλειο, νόμιζα θα λέγεται Only Fans κάτι, ξέρω εγώ. Όχι, απλά με κριτζού. Αγαπημένη ατάκα από σειρά ή ταινία? Τι, λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Τζόκερ στο. West of Sirius. Όχι, που είχε πει όταν κάτι κάνει καλά, δεν το κάνει. Μην το κάνει τζάμπα. Λοιπόν, ωραία. Ποιο χρώμα για τα μαλλιά σου θα κράταγε για 3 χρόνια? Το ξανθό. Ξανθό. Ποιο app χρησιμοποιεί περισσότερο στο κινητό σου? Instagram. Το πιο περίεργο μήνυμα που έχει λάβει από φαν? Έχω λέει πολλά περίεργα, άμα ήθελα ένα, να... το πιο περίεργο. Να συνευρεθώ με κάποιον και την κοπέλα του. Το πιο περίεργο πράγμα που κουβαλάς στην τσάντα σου. Μπορεί να έχω κάνα ξεκολλημένο νύχι, ξέρω, και μέσα... Το
Ένα κρυφό σου ταλέντο. Να ξεκολλάω τα νύχια μου. Άλλο. Τι άλλο. Ένα φαγητό που δεν θα έτρωγες ποτέ. Κάτι με κρέας. Δεν ξέρω τι. Αν ήσουν Παλαιστής, ποιο θα ήταν το stage name σου, wrestling. Α! Big Mama. Big Mama. Χειρότερο μέρος που έχεις πάει ραντεβού. Δεν ξέρω, σε κανένα πάγκο, σε κανένα παγκάκι. Παγκάκι, ωραία. Το πιο αυθόρμητο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ. Έχω ρίξει βουνιά σε ένα τύπο. Ένα χειροκρότημα! Ωραία, μισό λεπτάκι, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω. Τρελίτσα. Έχω απορίες. Θα ξεκινήσω με το ξεκολλημένο νύχι. Λοιπόν. Στην τσάντα μέσα είναι κάτι που ξέμεινε. Το βρήκα χθες βασικά, γι' αυτό κιόλας ήταν. Δηλαδή, μέχρι να το πάρεις χαμπάρι, είναι πραγματικό. Όχι κανονικό νύχι. Α. Δεν κόβω τα νύχια μου και λέω ας τα φυλάξω και όλα, θα τα έχω για μετά. Αν μας έλεγες ότι απλά κόβεις τα νύχια σου και τα βάζεις στην τσάντα σου, θα ήταν το καλύτερο. Ήταν δικό σου το νύχι. Είχα βάλει νύχια, τα έβγαλα χθες κιόλας. Και τα οποία λόγω του Paul και γενικότερα τη Paul Dancing. Και λόγω του. Α, κάνεις και Paul Dancing. Ναι, λόγω. Και με το νύχι πώς. Δεν ήταν εύκολο, έφευγανε πολλά. Δηλαδή έκανα μια άσκηση, χάναμε και ένα νύχι. Οπότε ξέρεις, μπορεί να το μάζευε. Αλλά θα το κολλήσω μετά, αλλά τελικά ποτέ δεν το κολλούσα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν μαζεύει νύχια, τα βάζει μέσα, τα ξεχνά καμιά φορά. Ναι, καλά. Αυτή η τσάντα είναι κυριολεκτικά η τσάντα του Ρακουσιλέκτη. Έχει μέσα κάθε λογή σκουπίδι που μπορεί να φανταστεί. Το νύχι ήταν υπέροχο. Ωραία. Πάμε λίγο στην μπουνιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω απορίες. Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, είμαι κατά της βίας. Κάποιος σου ζήτησε να του βαρέσει την μπουνιά. Όχι. Γενικότερα όταν είμαι έξω με τους φίλους μου, αρέσει πάρα πολύ έτσι να παίζουμε για πλάκα λίγο. Ναι. Και τέλος πάντων ήρθε ένας άγγελος και μου λέει χαχαχαχα, εμπάρα μου. Και καλά τον κοίταξε. Χαχα. Τι μου είπε! Έσκασε μπουκετίδι κανονικό. Ναι! Φάση μάγουλο, σαγόνι, δόντια απ' τι. Μάγουλο. Μπορεί να πήρε και λίγο σαγόνι, ήταν λίγο προς άπερκατ, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, θέλω σαν τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Ταυτίζεις Κωνσταντίνου και Ελένης με Ελένη. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικότερα σε κάποια σημεία τη μοιάζουμε. Είμαι κι εγώ πολύ έξω καρδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω, να γνωρίζω κόσμο. Κάνω πάρα πολύ φασαρία. Είμαι πάρα πολύ loud άνθρωπος. Μιλάω πάρα πολύ δυνατά συνέχεια. Δηλαδή, πρίζω σε κότια. Σε καταλάβω. Είμαι ενοχλητική όσο δεν πάει, πιστεύω. Αλλά αυτό το γνώμη και συμπαθητική. Μόνο σε σπάσα τελεία, γιατί είπε ότι είσαι loud άνθρωπος και κάνει φασαρία. Τι ταλέντο κρυμμένο ήταν το σκυλάκι. Μπορεί να το ξανακάνει άλλη μια φορά. Κάτσε εδώ τώρα. Τι σκυλάκι. Καλά, δεν είναι το καλό μου. Έχεις γκάμες, κυλιώς, δηλαδή έχεις ροτβάιλερ. Όχι. Κυμαίνεται εκεί, σε ένα μεσαίου έως προς μικρού μεγέθους. Κοίτα, έχω μεγαλώσει με σκυλιά, δηλαδή γεννήθηκα και είχα σκυλιά στο σπίτι, οπότε νομίζω ότι πρώτα έμαθα να γαυγίζω και μετά να μιλάω. Οριακά. Και αυτό θα μπει λεζάντα, στα αυριανά βιτιάκια. Εξαιρετικό, δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα, Τζοάν. Τζοάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή σε αυτό το σημείο έπαιξες και δέχτηκες να παίξεις μαζί μου, εμείς θα σου δώσουμε ένα δωράκι. Είναι από την Κάισα, δύο εξαιρετικά επιτραπέζια, το Exit και το Mini Azul. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κάισα. Κάισα, συνώνυμο με το επιτραπέζιο στο σπίτι. Νομίζω θα περάσει τέλεια με παρέα. Το Exit είναι φάση escape room, αλλά σε επιτραπέζιο. Είναι για όλη την παρέα. Νομίζω θα περάσει τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα σου δώσω λίγο χρόνο να χαλαρώσει το green room. Και όταν λέω green room, εννοώ τον πράσινο καναπέ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τζον! Κουλ μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιαστής, μπαμπάς, τραγουδιστής, τρομερό μαθηματικό μυαλό και έχω την υποψία μετά από τόσα χρόνια που το γνωρίζω ότι παίζει να είναι και βρικόλακας, γιατί απλά δεν γερνάει ποτέ ο πολύ καλός μου φίλος Δημήτρης Μακαλιάς! Κάτσε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ. Α, ναι. Τελειώ. Υπέροχα είναι εδώ. Ωραία. Να το βγάλουμε από τη μέση. Ναι. Όχι, εννοώ να το συζητήσουμε να φύγει από τη μέση. Να φύγει, πρώτα απ' όλα. Πες μου λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Δες αυτή τη φωτογραφία. Α, πολλά χρόνια πίσω. 11. 11 χρόνια πίσω, ναι. Και μετά αυτή. Τι πήγε στραβά. Τι πήγε στραβά, ρε. Πήγε στραβά σε αυτή τη φωτογραφία και γιατί το δέχτηκα. Είναι φωτομοντάζ αυτό να πούμε. Δεν ήσουν ποτέ έτσι. Η γραβάτα τη βλέπει. Τη γραβάτα ή τα κιλά μα βλέπει. Τα κιλά δεν. Να σου πει. Δεν το μετανιώνω για τα κιλά. Α. Γιατί τουλάχιστον είναι και καλά. Δημήτρη μου,
Έχεις παίξει, έχεις κάνει κινηματογράφο. Α, και να πούμε, Hollywood. Hollywood, βέβαια. Μα το λέω του Λαχώνου Κορέλη στην Κεφαλονιά, πριν από 24 χρόνια. Πεθαίνω κάθε φορά που μου λέει την ιστορία αυτή ο Δημήτρης με το Μαντολίνο του Λαχώνου Κορέλη να μαθαίνω και να ακούω για τα γυρίσματα και την παραγωγάρα. Και φυσικά μπορείς και μου τα δείξεις και από κοντά στην Κεφαλονιά. Μπράβο, σωστά. Έχεις κάνει λοιπόν κινηματογράφο, έχεις κάνει θέατρο, έχεις κάνει τηλεόραση. Είσαι πια στην παρουσίαση. Έχεις ασχοληθεί με τραγούδι. Έχεις σκηνοθετήσει. Ωραία. Αλλά στη ζωή σου τώρα έχει πάρει κυρίαρχο ρόλο η κωμωδία. Α, ναι. Τελεία. Ναι. Όταν ξεκινούσες, είχες σκεφτεί, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα έπαιζε κάτι τέτοιο στη ζωή σου, η κωμωδία τέτοιο. Να εστιάσω τόσο πολύ σε αυτό. Ρόλο. Να πω φυσικά, ο Δημήτρης είναι συνδιοργανωτής μαζί με το Λάμπρο Φυσφή του κωμικού φεστιβάλ στην Αθήνα που πλέον μετράει. Πολλά χρόνια. Όχι μόνο πολλά χρόνια. Μετράει και κάθε χρόνο, ξέρω, πλησιάζει τα 12.000 εισιτήρια. Κάπου εκεί είναι καθόλου. Κλείνουν δρόμοι. Γίνεται χαμός. Ναι. Κοίτα, δεν το περίμενα. Ούτως ή άλλως μπορώ να σου πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει μεγάλα όνειρα ούτως ή άλλως και δεν προγραμματίζω τη ζωή μου. Δεν λέω ότι ξεκινάω να κάνω θέατρο και θα ήθελα να παίζω αυτούς τους ρόλους ή να κάνω τέτοια πράγματα. Ξεκίνησα σπούδες σε άλλο πράγμα. Ήμουν αστυνομική στο πολιτικό. Μετά ασχολήθηκα με το θέατρο και είπα, ας δοκιμάσω ένα χρόνο στη σχολή να δω πώς θα μου πάει. Μετά το έκανα 3 χρόνια, είπα να την τελειώσω. Ξεκίνησα με full δραματικά πράγματα. Sorry, από σπόντα δηλαδή το θέατρο. Όχι από σπόντα, το ήθελα από παιδί, να είμαι ειλικρινής. Το γούσταρα όταν ήμουν. Πήγαινα δημοτικό δηλαδή και έλεγα μου αρέσει και αυτά. Και όταν έφτασα τρίτη ηλικίου, λέω κάτσε να δω πώς είναι μια σχολή θεάτρου, να δω πώς είναι. Είχα δει τις ταινίες πώς είναι οι σχολές στο εξωτερικό, καμία σχέση στην Ελλάδα. Έτσι πήγα ένα πρωινό στην Αθήνα, ρώτησα πού είναι το Εθνικό Θέατρο να μάθω που είναι η σχολή. Τη διεύθυνση εννοείς. Πειραιώς, ναι. Πειραιώς συγκεκριμένα. Δεν ξέρεις εσύ, αλλά εκεί στην Πειραιώς λοιπόν. Είχα δώσει εξετάσεις εθνικό. Α, έχεις δώσει. Και κόπηκα. Μπράβο. Προφανώς. Εξαιρετικά. Ναι. Εγώ πήγα για να δω πώς είναι. Λοιπόν, στα 17 μου και λέω κάτσε να δω πώς είναι να σπουδάζεις θέατρο. Ναι. Πήρα το λεωφορείο, κατέβηκα Βερανζέρου. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει κέντρο της Αθήνας 1998, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σκληρές ήταν οι εικόνες. Πάω Πειραιώς, μπαίνω μέσα στο κτίριο και λέω πάνω κτίριο υποκατάρρευση. Παιδιά με σκισμένα ρούχα, ξέρεις, έτσι, τέχνη, με την καλή έννοια, όπως την ξέρουν οι καλλιτέχνες. Ναι, 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 ναι. Πολύ βρωμιά και ένα κτίριο υποκατάρρευση. Καμία σχέση με αυτό που έβλεπα στο Hollywood, δηλαδή παρκέ, λουστραρισμένο, ναι, παλιά σειρά, να βλέπεις το Manhattan απ' έξω. Ξέρεις τι έβλεπες απ' έξω στην Πειραιώς, πολύ καλά. Οπότε εκεί γίνησα σπίτι και είπα στους γονείς μου, ανησυχείτε. Δεν παίζει. Εγώ εκεί δεν χωράω. Παίζει να το κάνω αυτό. Εκτός αν με χρήσουν πρωταγωνιστή και γίνω χόρμετ από την πρώτη μέρα και παίζω μόνο στο Παλάς από το πρώτο λεπτό χωρίς να σπουδάσω. Οπότε ηρεμήσανε όλοι, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά μετά από 4 χρόνια που τέλειωνα τις σπουδές, διάβασα κάπου ότι υπάρχει σχολή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και εκεί είδα φωτογραφίες. Και είδα αυτό που έβλεπα στο Μανχάταν. Όντως. Είδα ένα υπέροχο κτίριο, υπέροχες εγκαταστάσεις. Λέω, όχ, ρε, λες να γίνεται αυτό και στην Ελλάδα. Παίρνω αεροπλάνο, πάω στη Θεσσαλονίκη, βλέπω, ρωτάω. Ρωτάς διευθύνση, πας. Πάω, εκεί μου λες ευχαριστώ. Και είχε γίνει μόλις πρωτεύουσα της Ευρώπης, πολιτιστική πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήταν. Ήταν πένα, ακόμα. Οπότε έτσι αποφάσισα να το κάνω. Τώρα η κωμωδία, νομίζω ότι ήρθε κυρίως με τον Λάμπρο. Δηλαδή όταν κάναμε τη γενιά των 592 ευρώ. Τι κάνει κωμωδία στο θέατρο φυσικά, έτσι. Ναι. Χοντριάδες με φούστες. Δεν είχα κάνει τόσο πολύ. Δηλαδή όλοι είχαν κάτι πολύ δραματικό. Και στην Επίδαυρο και οι Χοντριάδες με φούστες που ήταν μια παράσταση έτσι που με στιγμάτισε πολύ. Είχαν κωμικά στοιχεία, αλλά από κάτω είχαν κάτι πολύ δραματικό. Βέβαια και το κάψιμο σενάριο έχει κάτι πολύ δραματικό από κάτω. Ναι, το γεγονός ότι. Παλεύουμε να κάνουμε κωμωδία. Ανεπιτυχώς. Οπότε όταν ήρθε ο Λάμπρος στη ζωή μου έγινε ένα μεγάλο κλικ και αγάπησα την κωμωδία, έμαθα τους κανόνες. Έμαθα πώς γίνεται να χτίζεις ένα αστείο και ευελπιστώ σε λίγα χρόνια, αυτό ίσως είναι όριο, να κάνω stand-up. Να κάνω stand-up, κάποτε. Μακάρι. Κάποτε, σε 10-20 χρόνια ελπίζω. Σε παρακαλάμε πόσα χρόνια, μακάρι, ισχύει 100%. Μου δίνεις τέλεια πάσα φυσικά, γιατί είσαι αυτός που είσαι, για τον αυτοσχεδιασμό. Όντως Λάμπρος, μπαίνεις στη ζωή σου μας. Ως ηθοποιοί εμείς προσεγγίσαμε τον αυτοσχεδιασμό. Τι έχεις να πεις για όσους δεν μας έχουν δει ποτέ, τι είναι αυτό που κάνουμε, τι είναι ο αυτοσχεδιασμός και πόσο σου άλλαξε τη ζωή. Είμαι άλλος άνθρωπος μετά από αυτό. Άλλαξε τελείως. Πρώτη φορά άλλαξε η ζωή μου όταν πήγα στη δραματική σχολή και άρχισα να. Πώς να σου το πω τώρα, να μην έχω κόμπλεξ με τίποτα πάνω μου, μέσα μου, οτιδήποτε. Και όταν ήρθε αυτός ο σχεδιασμός, σταμάτησα να φοβάμαι. Δεν έχω φόβο για οτιδήποτε. Ό,τι και αν προκύψει στη ζωή μου, πάω ένα λευκό χαρτί και αφήνω τη στιγμή να γράψω ό,τι χρειαστεί. Επομένως, μπορώ να σου πω ότι αν κάποιος θέλει να το δοκιμάσει, πρέπει να το δοκιμάσει. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Δεν έχει σημασία. Είτε είσαι μαθητής, είτε σπουδάζεις, είτε εργάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι πολύ πιο έτσι σκληρό. Είτε δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο. Καμία σχέση. Ναι. Κυρίως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν αυτό το σχεδιασμό.
ενάρθουν να δουν τέτοιες παραστάσεις, όχι μόνο εμείς και όσοι άλλοι κάνουν αυτό το σχεδιασμό, γιατί θα δουν πώς είναι να ξεκινάς από το τίποτα και να γεννιέται κάτι. Και έτσι όπως λέω και στο γιο μου, αν δεν κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να κάνεις ούτε λάθος ούτε σωστό. Κάνε. Μπούμ! Μία συνεργασία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Μία συνεργασία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μία. Έχω μία συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και μου έχει μείνει πολύ χαραγμένη στο μυαλό. Ήταν με το Λευτέρη Βογιατζή. Είναι μία συνεργασία που ξεκίνησε, κάναμε πρόβες. Μεγάλο σχολείο, μεγάλο μάθημα. Βρήκα πολλούς τοίχους που δεν περίμενα ότι θα βρω και ευτυχώς τους ξεπέρασα. Οπότε μια συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε, δεν έγινε τελικά παράσταση, αλλά είναι κάτι που το κρατάω στην καρδιά μου. Τηλεόραση, πολύ. Και τώρα τα τελευταία χρόνια παρουσίαση σκληρή αρένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ξέρω. Και αυτό άλλαξε, νομίζω, από τον αυτοσχεδιασμό. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι να είναι live τα πράγματα. Όταν είναι ζωντανό, όταν γίνεται εκείνη την ώρα, όταν συμβαίνει. Ό,τι πιο τρομακτικό μπορείς να περιγράψεις κάποιον που κάνει. Γενικότερα. Αυτό. Ναι. Ακροβατήσε το live και το. Το λάθος. Βασικά είναι η φοβία του λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φοβούνται ότι μπορεί τώρα να πω μία λάθος φράση, να εκφραστώ λάθος τέλος πάντων ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν πρέπει να το προσέξεις πάρα πολύ. Αυτό δεν με φοβίζει, αυτό με τρελαίνει. Θες να μιλήσουμε για τη χειρομομβίδα στο αεροδρόμιο. Α, και με πήγες. Θα πω πρώτα εγώ την μπάσα και μετά θα πεις εσύ τη δική σου οπτική γωνία. Ωραία. Ο Δημήτρης πήγε με μία χειροβομβίδα σε ένα αεροδρόμιο, σε μία περιοδία που είχαμε κάνει μαζί εκτός Ελλάδος. Ναι. Αυτό που σας λέω όπως το ακούτε, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Άκου να δεις τώρα. Έχω ένα θέμα. Θα μιλήσουμε για τα άλλα περιστατικά. Με την τιμιότητα, την ετοιμότητα, τον σεβασμό. Αλλά έχω θέμα και λατρεύω γι' αυτό και τον Γιάννη Μπέζο. Με την ηλικιότητα. Τεράστιο θέμα με την ηλικιότητα. Είμαστε λοιπόν, να σας πω, στη Ζυρίχη, πια είναι η καμερά μου, καλησπέρα. Είμαστε στη Ζυρίχη και πάμε να περάσουμε τον έλεγχο, γιατί είχαμε μια παράσταση στη Ζυρίχη και μετά πηγαίναμε στο Λονδίνο, ξέρω εγώ. Yes. Και με σταματάει ένας κύριος εκεί, φοβερός τύπος, και μου κάνει, οπ, τι λέω, στην τσάντα σας έκανε μια χειρομομβίδα. Λέω, νομίζω κάποιο λάθος έχει γίνει. Μου δείχνει τη χειρομομβίδα και ήταν μια κολόνια που είχα, που είχε σχήμα χειρομομβίδα. Ναι. Ένα μπουκαλάκι σε σχήμα χειρομομβίδα, κολόνια. Η κολόνια, όχι να κάνουμε διαφήμιση, δεν θα πούμε ποιον οίκο είναι, λέγεται Spice Bomb. Μια βόμβα, μια έκρηξη ευωδίας. Μπορείς να με μυρίσεις, αυτή υπάρχει εδώ ακόμα. Άρα. Ναι. Λοιπόν, επέμεινε πόση ώρα ήμασταν εκεί, παραλίγο να χάσουμε την πτήση. Παραλίγο να χάσουμε την πτήση. Ότι αυτό δεν μπορεί να μπει με στη βαλίτσα μου, γιατί όπως βλέπω στον τοίχο, και γυρίζει και μου δίνει τον τοίχο, δεν το είδες αυτό. Όχι, άλλο. Μου δείχνει α4 φωτοτυπίες με πιθανά όπλα που μπορούν να μπουν στη Ζυρίχη. Ποια όπλα απαγορεύονται να μπουν σε αεροπλάνο. Και μου δείχνει πραγματικά καλάσνικο, μπαζούκα. Χειροβομβίδες, δεν ξέρω από πού, από το Πακιστάν, πριν από 30 χρόνια. Μου δείχνει όλα τα πιθανά όπλα που μπορούν να μπουν στη Ζυρίχη και μια χειροβομβίδα που μοιάζει όντως. Εκεί βγήκα λίγο έξω από τα ρούχα μου. Βγήκε, έγινε κόμπο μαζί με Λάμπρο, ο οποίος μπήκε στην αντεπίθεση. Ναι. Τον πιάσαν τον τύπο, τους έδειχνε φωτογραφίες στο ίντερνετ. Μα όχι, είναι χειροβομβίδα αυτό. Ανε, γκούγκλαρε κιόλας. Γκούγκλαρε χειροβομβίδες. Ξέρεις πως σώθηκα από αυτό, θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι. Βγες έξω, πήγαινε κάτω και βάλτο σε μια συσκευασία. Πρέπει να πάω να αγοράσω βαλίτσα, μου είπε. Να αγοράσω μια βαλίτσα για να βάλω την κολόνια, για να το περάσουμε από κάτω. Δηλαδή να πληρώσω και 100 ευρώ παραπάνω για να περάσει από κάτω στις αποσκευές. Εγώ βγήκα, αν θυμάσαι, και ξαναμπήκα μετά από ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Έχανα την πτήση και πήγα στο. Πώς λέγεται στην. Στο διπλανό τσεκ. Που είναι η πρώτη θέση, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όχι οικονομική που ήταν εμείς. Εμείς πάμε οικονομική θέση. Business. Και πάω business με ύφος ότι προφανώς και είναι business. Και μπαίνω μέσα, περνάω, κάνω αυτό, κάνω έλεγχο, γρήγορα προλαβαίνω και δεν τσεκάραμε τα πράγματά μου. Και έτσι πέρασε η χειρομομβίδα. Αυτή είναι η Ζυρίχη. Και μόλις είπαμε στον κόσμο πώς να περάσει η χειρομομβίδα στο αεροδρόμιο. Έτσι! Μπούμ! Δημήτρη, ναι. Πρωθυπουργός για 2 ώρες. Χωρίς να σκεφτείς πάρα πολύ τι νομοσχέδιο περνάς. Μπαμ! Να είμαι πρωθυπουργός για άλλα 15 χρόνια. Νομό, κρακ, κατοχυρώνω και μένω εγώ. Α, δικτάτορα. Α, όχι. Έτσι λέγεται. Έχει όνομα αυτό που λες. Νομίζω ότι θα το έκανα με νόμο. Έχει. Συγγνώμη, δεν την πήρα με νόμο. Με νόμο και μετά. Γίνονται όλα, Δημήτρη. Όχι, μου το συζητήσατε. Θε δύο πράγματα. Νόμο και στρατό. Δεν θα βάλω στρατό εγώ, θα βάλω νόμο. Νόμο. Κοίταξε, από τα πράγματα που θα άλλαζα. Ένα νομοσχέδιο. Και φανταστικό ή ρεαλιστικό. Όχι, ρεαλιστικό θέλω. Δεν μου αρέσει το ψεύτικο. Με έκανε πρωθυπουργό. Δεν με έκανε τώρα. Για 2 ώρες. Προλαβαίνει να περάσει ένα νομοσχέδιο. Κόβω όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα επιτόπου. Τα κόβω. Και τα δίνω όλα μόνο στην παιδεία και στην υγεία. Μόνο αυτά τα 2 θέλω. Τίποτα άλλο. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Αυτό είναι όνειρο ζωή για μένα. Πώς είναι η φάση με 2 παιδιά, η Αντιγόνη πώς είναι, πώς είστε μαζί, πώς είσαι εσύ, πώς είναι ο ύπνος σας, πώς είναι ο χρόνος. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει παιδιά, σκεφτείτε το. Όσοι έχετε κάνει ένα και θέλετε δεύτερο, σκεφτείτε το διπλά.
Όσοι δεν θέλετε τίποτα από όλα αυτά, μην κάνετε τίποτα. Σταματήστε εκεί που είστε. Ρε, φάρατε. Λοιπόν, κοίτα, είναι δύσκολη πίστα. Είναι πίστα, πολύ ωραία. Εντάξει, ξέρεις τώρα τη μαγεία του να είσαι γονιός, δεν το συζητάω. Το ξέρω φυσικά. Και δύο άνθρωποι στο ίδιο επάγγελμα με προγράμματα άντεγια. Άντεγια το επάγγελμα, δεν έχει σημασία το επάγγελμα. Ναι. Δεν έχει. Τα δύο παιδιά είναι ένα τεράστιο project ζωής. Αϊπνία, η κούραση, το άγχος. Γενικότερα μετατοπίζεται όλη η ζωή και πάει ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όλα έχουν ως κεντρικό γνώμονα τα παιδιά. Μπορώ να σου πω ότι τώρα έχω πάρα πολύ κούραση φυσικά. Είμαι στην καλύτερη μου φάση. Δηλαδή, επειδή δουλεύω και λιγότερο και βλέπω ότι όταν έχεις χρόνο να αφιερώσεις τα παιδιά, δεν σε πειράζει να ξενυχτήσεις και ένα σεπτόμα. Γιατί την άλλη μέρα δεν πρέπει υποχρεωτικά να δουλέψεις 20 ώρες. Έτσι. Είσαι πολύ καλύτερα. Έχεις περισσότερες αντοχές. Οπότε τώρα, που δουλεύουμε λίγο πιο έντονα με την Αντιγόνη, κουραστήκαμε τρελά, φτάσαμε λίγο στα όρια μας. Τώρα ξαναχαλαρώνουμε που μπήκαμε σε μια σειρά με τις παραστάσεις μας. Οπότε νιώθω ότι όταν εσύ αφιερώνεις σωστό χρόνο και ποιοτικό στα παιδιά, σε ανταμείβει όλο αυτό. Η κούραση φεύγει πολύ γρήγορα. Δημήτρη μου, εξαιρετικό ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Μακαλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Κλάσικα ερώτηση, εννοείται θα την κάνω. Πού σε βρίσκουμε τώρα? Φέτος με βρίσκεται στο θέατρο Λαμπέτιο που κάνουμε τη Σεσουάρια Δολοφόνους για τρίτη χρονιά. Το ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι μέρος αυτής της υπέροχης ομάδας. Εγώ έχω να πω εργάρα, κομμωδιάρα, οπωσδήποτε πρέπει να το δείτε. Το ξέρω το έργο. Κάπως. Ναι. Και τα Σαββατοκύριακα βρίσκομαι στον Αντένα, στο Ελλάδα Σουκού μαζί με την Πέττη Μαγείρα, όπου κάνουμε ζωντανή εκπομπή με ό,τι επιφυλάσσει αυτή η αρένα. Ελπίζω να ασκίζετε, το αξίζετε, είστε καταπληκτικοί. Τα φιλιά μου σε όλους. Ήρθε η ώρα, σε αυτό εδώ το σημείο τώρα, Δημήτρη μου, να παίξουμε και μαζί. Θέλω. Τι? Θα παίξουμε παιχνίδι μαζί. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που θα έχεις παίξει ever, νομίζω. Ναι. Αν όχι το παιχνίδι, θα είναι τα καλύτερα βιντεάκια που θα μείνουν από το παιχνίδι. Cool μετάβαση! Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται το λάθος κέρασμα. Επειδή είσαι καλεσμένος μας, είπαμε να σε κεράσουμε κάποια πράγματα. Αλλά πώς παίζεται το παιχνίδι τώρα θα μου πεις. Έχουμε δύο πράγματα που μοιάζουν. Το ένα είναι το σωστό κέρασμα, το άλλο είναι λάθος κέρασμα. Πρέπει και οι δύο να πείσουμε τον κόσμο ότι έχουμε δοκιμάσει το σωστό. Ωραία. Ναι. Με την υποκριτική μας ικανότητα. Με άλλα λόγια, εδώ θα φανεί ποιος είναι καλός και ποιος. Σε περίπτωση, μπράβο. Το τι είναι εδώ. Σε περίπτωση που δεν το έχουμε τόσο πολύ με την υποκριτική, έχουμε τον κουβά. Ωραία, για να μπλακούμε από αυτό που δοκιμάζουμε το λάθος και χάνουμε ένα πόντο. Okay. Το ένα έχει αλάτι και το άλλο έχει ζάχαρη. Okay. Και εσύ τώρα μου λες... Ναι, γυρίζω. Όχι, μου λες από ποιο χέρι θα δοκιμάσεις. Το δεξί σου. Το δεξί μου χέρι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο. Πιάνεις το κουταλάκι και δοκιμάζεις με 3, 2, 1 κουταλιά. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα έκανε γκέλ και μουσικά στη μούρη. Ποιος πιστεύετε ότι έφαγε το αλάτι? Χειροκρότημα σου πιστεύετε ότι ήταν ο Δημήτρης. Όσοι πιστεύατε, πιστεύετε ότι το έφαγε το αλάτι, ο Ζήσης. Και ναι, έχετε δίκιο, ήταν ο Δημήτρης, λοιπόν. Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία? Εμένα ήταν η ζάχαρη εξίσου δύσκολο. Άκου να δεις τώρα τι. Είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καθόλου καλά και θα σου πω για ένα απλό λόγο. Το έπαιξα ξύπνιος. Ναι. Ήμουν σίγουρος ότι έχω ζάχαρη. Ναι. Οπότε πήρα μια μεγάλη κουταλιά αλατιού. Το οποίο δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήδη νιώθω το αλάτι να πηγαίνει στα άκρα μου. Έχουμε λίγο χρόνο. Αλλιώς δεν είμαι καλά. Έκανα λάθος. Δεν θα το κάνω, στο επόμενο. Θα τα ξεκινήσουμε το επόμενο παιχνίδι. Να έρθουν τα επόμενα δύο κεράσματα, παρακαλώ. Ωραία, φέρε εδώ. Αυτά τα δύο σφινάκια, Δημήτρη. Ναι, έλα. Ωραία. Το ένα είναι νερό. Δεν έχει το άλλο. Το άλλο είναι λευκό ξύδι. Δεν πάτε καλά. Σου είπα ότι θα βγουν βιντεάκια. Ήδη δεν πάω καλά εγώ. Ελπίζω να μου κάτσει. Λοιπόν, διαλέγεις δεξί ή αριστερό και δοκιμάζεις. Πρέπει, αν σου κάτσει το ξύδι, πρέπει να το παίξεις ότι είναι το νερό, σου θυμίζω. Σαν ηθοποιός. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε. Ποιο? Το αριστερό, αριστερό. Το αριστερό χέρι. Το αριστερό σου χέρι. Το αριστερό μου χέρι. Έγινε. Ναι. Πάμε. Πάμε. 3, 2, 1, άσπρο πάντο. Τέλειο. Εγώ είμαι καλά. Τι έγινε? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ανθρακούχο, άρα είμαι κομπλέ με αυτό.
Τέλεια. Γιατί δεν μπορεί να θρακούχο. Ποιος πιστεύει ότι το ξύδι το είχε ο Ζήσης? Ποιος πιστεύει ότι το ξύδι το είχε ο Δημήτρης? Συγχαρητήρια, παιδιά, το ξύδι το είχε ο Δημήτρης. Έφτασε η μυρωδιά το από εδώ. Ωραία, φίλε. Εγώ λίγο να δεις. Εγώ γέλασα γιατί κατάλαβα ότι είναι το νερό και μου φάνηκε αστείο ότι δεν έχει το ξύδι. Εσύ δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Εσύ έκανες όλη τη γουλιά και αν ήταν το ξύδι. Θα κουβά. Οκ, okay, τα ακούω. Ωραία. Ναι. Ένα από το Δημήτρη και επάξια γιατί ήσουν καταπληκτικό. Πάμε επόμενο κέρασμα. Σάλτσα ντομάτα, καυτερή σος. Γυρνά πλάτη. Δεξιά, αριστερό. Αριστερό πάλι. Το αριστερό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μα μία φορά δεν το έχω πετύχει. Όλο το κακό παίρνω. Ωραία. Δεν δουλεύει, με κλέβει. Όχι, όχι. Κάνω τίποτα. Ό,τι λες στο δίνω. Α. Λοιπόν, καυτερή σος. Φεύγουν ζάχαρη στα μουσια. Σάλτσα ντομάτα και δοκιμάζουμε σε 3, 2, 1. Είναι τέλειο. Μπορώ να το φάω όλο. Ξέρεις τι, δεν μπορώ την ντομάτα. Την ντομάτα. Ναι. Εμένα, εγώ λατρεύω ντομάτα. Είναι... Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ. Τρώω τώρα. Πολύ ωραίο. Εγώ πάντως το λατρεύω. Το βάζω και στα μπιφτέκια μου πάνω. Και στα μακαρόνια. Ναι. Τι άλλα κάνεις εσύ? Εγώ με την ντομάτα. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η ντομάτα, ρε παιδί μου, γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Σε λίγο θα σταματήσω να μιλάω κιόλας. Οπότε πάμε να δούμε ο κόσμος τι ψηφίζει. Να ακούσουμε. Ωραία. Ποιος πιστεύει ότι το καυτερό το πέτυχε ο Δημήτρης? Τελεία. Ποιος πιστεύει ότι το πέτυχα εγώ? Νερό. Γάλα. Γρήγορα. Δεν κάνω πλάκα. Ένα στεναφόρο. Είναι σαν να έβαλα μπαταρία στη γλώσσα μου και να την αλκαλική, η οποία είχε. Πώς το λένε, είχε σκουριά. Αυτό έχει σκουριά μέσα. Δημήτρη. Ναι, ναι. Το επόμενο κέρασμά μας είναι, χωρίς να τα εξετάσεις, σμούδι μπανάνας και σμούδι μπανάνας με σαρδέλα. Σταμάτα, μην κάνεις έτσι. Εγώ κάνω έτσι και στο σμούδι μπανάνας σκέτο, χωρίς τη σαρδέλα. Δημήτρη, δεξί ή αριστερό? Δεξί. Δεξί, ωραία. Και γουλιά σε 3, 2, 1... Οκ, ωραία. Κομπλέ. Έφαγα μια φρική. Μήπως είναι. Μήπως είναι. Αλλά εμένα δεν είναι, άρα μάλλον είναι. Το περίμενα λίγο πιο παγωμένο. Α. Γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Όχι. Φαντάζομαι ότι εγώ δεν πίνω γάλα, αλλά αυτό το λάτρεψα. Εμένα το αγαπημένο μου γλυκό είναι το μπανόφι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι τέλειο. Πώς πάει. Ήδη το νιώθω να είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης πρέπει να είναι πολύ υγιεινό. Εμένα είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Το συστήνω, θέλει κάποιος να πιει. Θέλετε να δοκιμάσετε το δικό μου που είναι μπανάνα όντως. Ναι, μπανάνα. Ωραία. Τι πιστεύετε ότι το σαρδελομπανόφι έχει κάτσει στο Δημήτρη? Όχι, δεν είναι. Ωραία. Τι πιστεύετε ότι έχει κάτσει σε μένα η σαρδέλα? Θα ξεράσω. Θα ξεράσω, φίλε, αλλά θέλω. Να είμαι ειλικρινής τώρα. Θέλω να εκτιμηθεί η υποκριτική μου δυνότητα. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Μπανάνα με σαρδέλα. Άκου τώρα. Θα σου είμαι ειλικρινής. Δεν είχα τη σαρδέλα από ό,τι κατάλαβα μόλις. Τόση ώρα πιστεύω ότι έχω τη σαρδέλα. Εμένα το ίδιο που βρωμάει, σαν να είναι σαρδέλα. Είναι το δικό μου που βρωμάει. Τώρα το είδα, που το μύρισα. Είσαι OK με αυτό, δηλαδή, θα το πεινέ. Μπανάνα, ναι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Αυτό σου μυρίζει. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα σαρδέλα. Ωραία. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Δημήτρη. Δημήτρη, επειδή έπαιξε μαζί μας. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία ποιος κέρδισε, δεν κράτησα καν πόντους. Δεν μπορώ καν να μιλήσω γιατί έχω καεί και μυρίζω και σαρδέλα. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε ένα δωράκι για σένα. Τι? Έχουμε... Σαρδέλα! Σαρδέλες! και ταμπάσκο. Ο άνθρωπος μας, ο Άγγελος, ένα χειροκρότημα στον Άγγελο. Δύο επιτραπέζια παιχνίδια που ξέρω ότι παίζει. Yeah. Από Κάισα, το όνομα για τα επιτραπέζια σε κάθε σπίτι. Azul Mini και Exit. Exit Escape Room. Ναι. Σε επιτραπέζιο. Και το άλλο. Και το άλλο είναι Azul. Απίστευτο οικογενειακό παιχνιδάρα. Παίζει με το γιο μου. Ανέτα. Τέλεια. Νομίζω θα περάσετε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου, που ήσουν εδώ. Πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για αυτή την συνέντευξη. Δεν σε βλέπω, έχω αρχίσει να θολώνω από τη σαρδελίλα και το κάψιμο και. Κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή
φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Τζόρν και στον Δημήτρη Μακαλιά! Και φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σε όσους μας βλέπετε από το σπίτι. Αν θέλετε, παιδιά, να έρθετε να μας παρακολουθήσετε από κοντά, μπορείτε απλά να μας πάρετε από πίσω να δείτε πού μένουμε, να μας βάλετε κοριούς, να έρθετε. Όχι, ναι, εννοούσα να μας ακολουθήσετε. Ή και όχι. Ψέμα, είναι όλο παράνομο αυτό που είπα. Απλά πάρτε τηλέφωνο στο μήνυμα στο τηλέφωνο. Στείλτε μήνυμα στο τηλέφωνο. Ωραία, το καταλάβανε, σίγουρα θα έρθουν. Ωραία. Πάντως, μην μας πάρετε από πίσω. Απλά επικοινωνήστε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Οκ. Okay. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και κλείνοντας, μία τελευταία έκπληξη. Η Τζοάν έχει ετοιμάσει για μας ένα τραγούδι που δεν έχει τραγουδήσει ποτέ live και θα το πει εδώ για μας. Σε παγκόσμια πρώτη, εγώ σας φιλώ, το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο Action 24, στο Garage με διαφορετικούς αλλά πάντα υπερταλαντούχους καλεσμένους. Ωστότε, μείνετε ασφαλείς και μην ξεχνάτε να πλένεστε και πίσω από τα αυτιά. Καλή συνέχεια! Μοναξιά, όταν το σπίτι θα είναι άδειο, θα έχεις εμένα συντροφιά και θα σου δίνω εγώ κουράγιο. Όταν μαυρίζει ο σε πνίγε ένας λυγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Ζήσαμε μια αγάπη.
αποφύλακας.